Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα καινούριο θέατρο το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα υπάρξει τίποτα πλέον ούτε με παραιτήσεις, ούτε με διαγραφές και να διαγράψουν κάποιους, όλα είναι συμφωνημένα. Δηλαδή θα υπάρξει δηλαδή, η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, θα περάσουν το θέμα της συμφωνίας με τα Σκόπια, κάποιοι θα το ψηφίσουν, δεν πιστεύω να υπάρξει κανένα πρόβλημα από πλευρά τους. Δηλαδή τα έχουν υπολογίσει όλα και τα έχουν συμφωνήσει όλα. Αυτό πιστεύω εγώ. Γι' αυτό πρέπει ως λαός της Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα της Μακεδονίας θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να μην επιτρέψουμε να επικυρωποιηθεί αυτή η συμφωνία η οποία είναι συμφωνία απαράδεκτη. Και γι' αυτό το λόγο δεν σας κρύβω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στις 5 η ώρα οι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας αλλά και οι Μητροπολίτες της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε συνάντηση στις 5 το απόγευμα στο Grand Hotel της Θεσσαλονίκης, όπου θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, για το μακεδονικό. Και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις και κάποιοι συντονισμοί και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και για το μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο πρόκειται να γίνει στην Αθήνα. Εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε απαιτήσει από τους βουλευτές να μην ψηφίσουν, αλλά δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Ο κάθε βουλευτής αποφασίζει για τον εαυτό του και αποφασίζει και για το μέλλον του. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ένας δήμαρχος ή ένας πρόεδρος της ΠΕΔ να υποχρεώσει έναν βουλευτή να πράξει αυτό που επιθυμεί ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Γι' αυτό το λόγο εμείς κινητοποιούμαστε και μάλιστα κινητοποιούμαστε δυναμικά. Όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε ασχοληθεί με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τον ελλαδικό χώρο και όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία. Δυστυχώς μπροστά μας έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αυτιά, δεν ακούει καθόλου. Βλέπω πως έχετε παρατηρήσει και εσείς όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση έχει αποξιώσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη και με τον εκλογικό νόμο τον οποίο ψήφισε, την έχει αποξιώσει εντελώς. Αλλά την αποξιώνει ακόμα χειρότερα, διότι όπως είπε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι θα αλλάξουν, θα τροποποιήσουν κάποια άρθρα στον εκλογικό νόμο και αντί να τον βελτιώσουν, τον κάνουν ακόμα χειρότερο. Ένα πράγμα θα σας πω στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός. Είπε ότι στις τοπικές κοινότητες, οι οποίες έχουν πάνω από 300 κατοίκους, δεν θα βγαίνει δήμαρχος από τον πλειοψηφώντα συνδυασμό, από τον πρώτο συνδυασμό. Πρόεδρος, όχι. Πρόεδρος. Αλλά θα βγαίνει πρόεδρος από τους δύο τελευταίους, από τους δύο πρώτους συνδυασμούς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε τι απαξίωση υπάρχει. Και δεν θα υπάρχει επικεφαλής, λέει, στο ψηφοδέλτιο, αλλά θα κατεβαίνουν όλοι με ψήφο στο ψηφοδέλτιο. Βλέπετε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλει να αποξιώσει εντελώς.